Για πολλά χρόνια, τόσο οι γιατροί όσο και ο απλός κόσμος πίστευε ότι η άσκηση κάνει κακό. Αυτό ήταν και το πιο λογικό, γιατί οι άνθρωποι που έκαναν βαριές χειρονακτικές εργασίες πέθαναν εμφανώς νωρίτερα από τους άνθρωπους που ήταν πλούσιοι ή τουλάχιστον ευκατάστατοι και δεν δούλευαν καθόλου ή έκαναν δουλειά γραφείο. Η εκαναν δουλεια γραφειου η απαντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν τόσο αυτονόητη που κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει καμία έρευνα σχετικά μέχρι πρόσφατα. Η πρώτη έρευνα που έβαλε βόμβα στα θεμέλια της πεποίθησης ότι η έλλειψη δραστηριότητας είναι καλύτερη για την υγεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Τότε ένας γιατρός προσπάθησε μόνος του να αλλάξει τελείως την πεποίθησή μας για τη σημασία της δραστηριότητας στην υγεία. Ένας γιατρός από μόνος του που έκανε έρευνα ουσιαστικά στον ελεύθερο χρόνο του δεν είχε τα μέσα για να παράγει επιστημονικά δεδομένα όπως παράγονται σήμερα που κοστίζουν εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά είχε ένα πολύ κοφτερό μυαλό. Το μόνο που έκανε ήταν να καταγράψει τα εμφράγματα σε ανθρώπους που δουλεύουν στα αστικά λοφορεία του Λονδίνου εκείνη την εποχή. Αν πηγαίνετε να πιάσετε δουλειά στα αστικά λεωφορεία του Λονδίνου τη δεκαετία του 40 και του 50, με τελείω τυχαίο τρόπο θα αναλαμβάνετε να κάνετε ένα από τα δύο. Ή τη δουλειά του οδηγού ή τη δουλειά του εισπράκτορα. Εγώ είμαι τόσο μεγάλο στην ηλικία που έχω προλάβει εισπράκτορε σε λεωφορεία, κυρίω σε διαδρομέ στην περιφέρεια τη Ελλάδα, ειδικά στα κυκλαδονήσια τη δεκαετία του 90. Ενώ οι οδηγοί είναι σχεδόν μονίμω καθιστοί καθ' όλη τη διάρκεια του οκτάωρου του, οι εισπράκτορες κινούνται αδιάκοπα μέσα στο λεωφορείο για να πουλούν τα εισιτήρια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φυσικό πείραμα. Χιλιάδες άνθρωποι που πρακτικά Τρώνε τα ίδια πράγματα, ζουν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, ζουν στι ίδιε αστικέ περιοχέ, προέρχονται από την ίδια κοινωνικο-οικονομική ομάδα και γενικά είναι ίδιοι σε όλου του παράγοντε που μπορούμε να φανταστούμε ότι επηρεάζουν το προσδόκιμο επιβίωση, ακόμα και σήμερα, έχουν χωριστεί τυχαία να κάνουν μια καθεστική δουλειά ή μια δουλειά με μόνιμη κίνηση. Το αποτέλεσμα τη μελέτη σήμερα θεωρείται σχεδόν αυτονόητο. Οι οδηγοί είχαν. 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν στεφανία νόσο, την νόσο της καρδιάς που οδηγεί σε έμφραγμα από ότι οι εις Αυτό που σήμερα όμως εμφανίζεται ως αυτονόητο, στην πραγματικότητα θεμελιώθηκε επιστημονικά από τον Τσέρεμι Μόρις τη δεκαετία του 50 από αυτήν ακριβώς τη μελέτη. Ο ίδιο είχε τη χαρά να δει πως η μελέτη του άλλαξε τον ιατρικό κόσμο, γιατί έζησε μέχρι το 2009, οπότε και πέθανε στην ηλικία των 100 ετών. Ακόμη και μήνε πριν πεθάνει, είχε τη συνέπεια να γυμνάζεται τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα με το ποδήλατό του ή με βάδι. Να ένα επιστήμονα που δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Η άσκηση όμω είναι ένα από του πιο αποτελεσματικού τρόπου να κάψει κάποιο λίπος. Ποια άσκηση όμως καίει το περισσότερο λίπος, το βάδιν, το ποδήλατο ή το κολύμπι. Αν έχετε φτάσει εδώ, σίγουρα θέλετε να μάθετε. Πατήστε το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου για να δείτε. Θυμίζω ότι πατώντα το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντα το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Ευχαριστώ.